ΣΕΚ τότε ήταν πολύ σημαντικός, αλλά ταυτόχρονα και η θέση της ΣΕΚ πολύ δύσκολη. Είναι γεγονός και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι παρόλο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δρόμενα στην Κύπρο, η ΣΕΚ παρέμεινε ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη, δεν καθοδηγείται και δεν επηρεάζεται και δεν επηρεάζεται από κανένα πολιτικό κόμμα. Στο εθνικό πρόβλημα ήταν πολύ αναμειγμένη και ετοποθετείται και έπαιρνε ανάλογα θέση. Δεν βρίσκεται σε αδράνεια. Και πρέπει να πω ότι εκείνη την περίοδο το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν το μόνο οργανωμένο σύνολο που εξέφραζε τη φωνή του λαού. Δεν υπήρχαν τότε κόμματα για να προστρέξει ο λαός και μέσω των κομμάτων να εκφραστεί. Τα προβλήματα τα οποία είχαν οι υπόθεση του λαού εκφράζονται μέσω των συνδικαλιστικών του οργανώσεων. Αγώνες για βελτίωση του δυτικού επίπεδου στην Ήπεθρο, αγώνες για το οδικό δίκτυο, αδικίες για το φορολογικό, όλα αυτά ο λαός έβρισκε έκφραση μόνο μέσω από το μέσο του συνδικαλιστικού κινήματος. Τα λέω αυτά για να πω πόσο σοβαρός ήταν ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος εκείνη την περίοδο και πόσο σοβαρός ήταν ο ρόλος της ΣΕΚ. Η ΣΕΚ είχε ανάμειξη στα πολιτικά υπό την έννοια ότι υπεστήριζε υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές, όχι στις βουλευτικές, στις προεδρικές. Ήταν μέλος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59. Ήταν μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου.